ακούγονται και στο Σύνταγμα. Ναι. Ακριβώς τα ίδια. Εντάξει. Ιδιαίτερη προσοχή, μην οι απλές αντιδράσεις, οι αγανάκτηση του κόσμου εξελιχθεί σε πράξεις βίας. Αυτό το λέμε και το ξεκαθαρίζουμε. Πώς θα αποτραπεί αυτό. Επειδή τα ακούω, πώς θα αποτραπεί. Άμα λέμε ότι δεν πρέπει να λέμε να σταματήσουν αυτές οι αντιδράσεις. Όχι, δεν λέω ότι λέμε. Οι αντιλώσεις 100. Ειρηνικές, μαζικές. Ειρηνική. Αυτή εδώ που είδαμε πριν. Αυτή ήταν απαγορεύεται στον πολίτη να πάει κάτω από το σπίτι του και να τον κράξει. Τον πολίτη τώρα γιατί τον κράξει. Άλλο το πρόσωπο. Το πρόσωπο μπορεί να διαφωνώ ή να μην συμφωνώ. Κάναν κάτι παράνομο. Εξύπηρεσαν προσωπικά κανέναν. Το κρεμάλες πάντως σας αρέσει. Καλά, αυτό είναι γενικό και ακούγεται για όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν ακούγεται για τον κρεμάλες και τον κύριο Πολύβαρο. Κρεμάλες, να ακούμε κρεμάλες. Σας αρέσει το Αλίτσα Ντρουφιάνη δημοσιογράφοι όλοι. Με συγχωρείτε, αν νιώθεις υπερήφανος για τον εαυτό σου, εμένα δεν με συμπερίελαβαν στους Αλίτσα Ντρουφιάνους δημοσιογράφους. Παρακαλώ, Τάνια. Δεν με συμπερίελαβαν. Παρακαλώ, μην μιλάμε όλοι μαζί. Γιατί κύριε Μαργαρίτη δεν με συμπεριέλαβαν. Γιατί δεν είμαι αλήτης, ρουφιάνος, είμαι δημοσιογράφος. Και ποιος είμαι, νομίζετε στα εντιμίδια δεν σας βρίζουνε. Όχι, εμένα δεν με βρίζουν. Παλιότερα για δέστε. Εμένα δεν με βρίζουνε κύριε Μαργαρίτη. Θα σας το στείλω. Μπορεί να με έχουν συμπεριλάβει σε προκήρυξη ως υποψήφιο. Αυτό λέω, τι άλλο θέλει. Άλλο το εντιμίδια και άλλο η σέχτα επαναστατών. Δεν είναι, εντάξει, αλλά από εκεί το διάβασα. Μπορεί να με έχουν συμπεριλάβει σε προκήρυξη ότι θα με σκοτώσουν, αλλά δεν με είπε κανένα αλήτη ρουφιάνο δημοσιογράφο. Μπορεί να μην σα είπα, αλλά λέω αυτό δεν έχει τέλο. Δεν έχει τέλο αυτή η ιστορία. Πρέπει να βάλουμε μια άλλη τέτοια. Ελληνικέ κινητοποιήσει, ναι. Διαδηλώσει στο Σύνταγμα, ναι. Η αγανάκτηση είναι λογική. Ο κόσμο έχει συχτηρήσει που η κυβέρνηση αυτή τον οδηγεί από το μνημόνιο 1 στο μνημόνιο 2. Οριοθέτηση από τη Γιούχα. Οριοθέτηση από τα Γιαούρτια. Οριοθέτηση από τι Πέτρε απαραίτητη. Μα αυτό λέω. Υπάρχουν από πίσω άλλα που δεν λέγονται στον αέρα. Ολοκληρώσατε κύριε Συνοδηνέ. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Να είστε καλά, κυρία μου. Καλό σα βράδυ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αποστολόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αποστολόπουλε. Γεια σα, κύριε Παπαγιάννη. Γεια σα. Καλησπέρα και στο πάνελ σα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο στον κύριο Μηταράκη γιατί με αυτά που μα λέει δηλαδή νομίζω ότι. Πέστε τα μου σε μένα. Απλά ήθελα να ρωτήσω, είναι δυνατόν κόμμα εξουσίας να μας λέει ότι δεν έχει επικοινωνία με τον Υπουργό Οικονομικών και δεν ξέρει, δηλαδή θα αναλάβει μια χώρα να την κυβερνήσει χωρίς να ξέρει πού βρισκόμαστε. Είναι δυνατόν αυτό? Το λιγότερο που μπορώ να χαρακτηρίσω τον κύριο Μηταράκη είναι ψεύτη, το λιγότερο. Αλλιώς να μην κατέβουν στις εκλογές. Ένα άλλο, σαν πολίτη, ήθελα να του, επειδή είναι, απευθύνομαι στον ίδιο γιατί είναι σε κόμμα εξουσίας, ήθελα να το ρωτήσω ένα πολύ απλό ερώτημα, το οποίο δεν το έχει απαντήσει κανένας πολιτικός ούτε από την αριστερά. Πού χρωστάμε, πόσα χρωστάμε και από πότε τα χρωστάμε. Δεν ξέρουμε τι χρωστάμε, μας λένε αριθμούς, 340 δις, 500 δις, 600 δις, πού τα χρωστάμε κύριε Παπαγιάννη αυτά. Μάλιστα, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Αποστολή. Πού τα χρωστάμε, να ξέρουμε, χρωστάμε εκεί τόσο από πότε, από το 1800, από το 1700, από το 1900, από πότε τα χρωστάμε. Δηλαδή δεν έχει και ιδίως από την αριστερά, δεν έχουμε μία απάντηση που έπρεπε να είχαν βγει εδώ και μήνες και να πούνε, μάλιστα. Να βγάλουν μια λίστα. Να είστε καλά κύριε Αποστολόπουλε, καλά σας βράδυ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπεζαντάκο, θα απαντήσετε μετά κύριε Μηταράκη. Πολύ καλά, να είστε καλά κυρία μου, καλό σας βράδυ. Και πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Πρωτοπαπά, ομογενή από τη Γερμανία. Καλησπέρα κύριε Πρωτοπαπά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη. Λοιπόν, ήθελα να πω προς τον κύριο Μαργαρίτη ένα, ότι σήμερα κυβερνάει η γενιά του Πολυτεχνείου. Να μην εξάπτεται. Δεύτερο, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, τι να κάνουμε κύριε Μαργαρίτη, έτσι. Ναι, λοιπόν. Και δεύτερο, ήθελα να πω ότι αυτά μας τα είπε με λίγα λόγια η κυρία Ψαρόδο Μπενάκη στην ορκομοσία του κυρίου Παπούλια. Κύριε Παπαγιάννη, ναι, ναι, μας τα είπε, αν το δείτε το βιντεάκι το μικρό, τα το λέει όλα παίξει, μέσα τι θα γίνει. Κύριε Πρωτοπαπά. Τι είπατε? Το έχουμε παίξει το βιντεάκι αυτό. Το ναι, πολύ... αλλά τη στιγμή λέμε, ο προηγούμενος είπε για τον κύριο Μηταράκη ότι είναι ψεύτης. Γιατί άμα πούμε ότι ο κύριος Μηταράκης είναι ψεύτης, δηλαδή ο κύριος Παπακουσιατήρου δεν είναι ψεύτης, ο πρωθυπουργός δεν είναι ψεύτης, όταν έλεγε ότι αυτά υπάρχουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα να πολύ. Καλά, συνεχίστε κύριε. Έτσι όπως είστε δυνατοί. Χαιρετίσματα σε όλους τους ομογενείς μας που μας παρακολουθούν και μας βλέπουν. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αφιερώνω τον κύριο Αλογοσκούφη στον κύριο Μηταράκη και στον κύριο Στέφη. Έτσι για τον προηγούμενο καπλά. Σας αφιερώνω πάντως στον κύριο Αποστολόπουλο ότι έχουμε πλήρη γνώση των οικονομικών στοιχείων της χώρας. Ενημερώνουμε συστηματικά από στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ενημερώνουμε και συχνά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταξιδεύω στην Άνση Βρυξέλλες και είμαι και μέλος της πολιτικής συνέλευσης του ΕΛΚ και της Οικονομικής Επιτροπής. Άρα, ως Νέα Δημοκρατία, έχουμε μια πλήρη γνώση των οικονομικών. Ήμουν ειλικρινής όμως και είπα ότι δεν έχω προσωπική σχέση με τον κύριο Κωνσταντίνου. Αυτό βέβαια νομίζω ο κόσμος να μάθει να ακούει ειλικρινά
τα γεγονότα και να μην ακούει. Το ερώτημα έχει μείνει αναπάντητο όμως. Μιλάμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν μιλάω συγκεκριμένα με τον κύριο Κωνσταντίνο. Στο ερώτημα, ξαναλέω, έχει μείνει αναπάντητο. Αν ως αντιπολίτευση, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ξέρετε αν στις 15 Ιουλίου θα υπάρχουν τα χρήματα ή δεν θα υπάρχουν όπως διατείνεται η κυβέρνηση. Έχουμε πλήρη γνώση των οικονομικών στοιχείων, δεν έχουμε γνώση των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων. Να ακούσουμε κάτι να πει κάνει και πάμε στο τελείο ειδήσεων. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Την ώρα που ο μισθός... Καλύτερα διαπίστωση. Όχι, να αντιμετωπίσουμε αμέσως. Μάλιστα. Συμφωνώ. Τώρα, έχουμε πάρα πολλά mail για τον Ανδρέα που ρωτάνε γιατί, Ανδρέα, λες ότι όλες τις εκλογές είναι είπαν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό έχουν δίκιο οι τηλεθεατές. Ο Παπανδρέου δεν είπε την αλήθεια. Όχι, μπορώ να σου απαντήσω χωρίς να υπερασπιστώ τον Παπανδρέου. Οι αρχηγοί της αριστεράς δεν είπαν ψέματα. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Ο Καρατζαφέρης ψέματα δεν είπε. Ο Καραμαλής ψέματα δεν είπε. Ο Παπανδρέου είπε. Αναφέρομαι στα δύο μεγάλα κόμματα. Ωραία, και επειδή εγώ δεν έχω υποστηρίξει ποτέ μου ούτε τον Παπανδρέου ούτε τον Καραμαλή ούτε κανένα. Ξέρουμε πολύ καλά, το λέει και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ότι ο κύριος Παπανδρέου ήξερε και δεν είπε. Η ιστορία έχει αποδείξει, ο κύριος Δημηταράκης είναι εδώ και του έχω δώσει δημοσίως συγχαρητήρια, μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έκρυψε την αλήθεια και δεν προετοίμασε τη χώρα, το έχετε πει, είναι βαρύτατο αυτό που έχετε πει. Ναι, να το επαναλάβω γιατί ο κόσμος δεν το θυμάται, ότι δεν προετοίμασε τη χώρα για την κρίση την οικονομική. Η οποία ήταν μεγαλύτερη από τις αρχές ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτό που άλλαξε ήταν το βάθος της κρίσης. Μάλιστα. Είπα ότι η κρίση ήταν μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Το ανέφερα ως παρατήρηση. Και όλοι οι αναλυτές την περιμέναν. Το χοντρό ψέμα πάντως το είπε ο σημερινός πρωθυπουργός. Που υποσχέθηκε λέγοντας ότι λεφτά υπάρχουν. Και το ίδιο θα μας φέρει ανάπτυξη, επενδύσεις. Εντάξει, δεν το αποδίδω δόλο. Δανία του Νότου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, παρακαλώ πολύ. Νομίζω ότι ο ρόλος του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Παπανδρέου, τότε ήταν πολύ θετικός για τη χώρα μας. Τα αποτελέσματα μπορείτε να μας πείτε. Θετικό σήμερα να κηρύξουμε την ΑΟΛ. Αυτό ήταν το θετικό. Αυτό ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να το συζητήσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, ξέρουμε ότι υπάρχει και η Κύπρος και η Τουρκία και η Ελλάδα, αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν συμφέροντα από τα πετρέλαια. Μάλιστα. Τα πετρέλαια του Αιγαίου είναι ένα θέμα για το οποίο ούτε το Υπουργείο των Εξωτερικών το θίγει αυτή τη στιγμή και μιλάει μόνο για τα πετρέλαια τα οποία θα ξεκινήσει στο Ιόνιο Πέλαγος. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να φτάσουμε στο σημείο. Κύριε Κουτσίκο, 22 συμφωνίες υπογράψαμε όμως με τον κύριο Ερντογάν όταν ήρθε και πραγματοποίησε επίσκεψη. Ωραία, τώρα πριν κλείσουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε όλα τα βίντεο, να διαβάσω μερικά email από τον κύριο Χρήστο. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει τον κύριο Μηταράκη ότι πρώτον, η αρχή του τέλους για το Πασόκ είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου του 2011. Και δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έρχεται στα πράγματα, αλλά τώρα θα είναι τελείως διαφορετικά. Οι κοροϊδίες και τα μισόλογα τελείωσαν. Τώρα πια δεν ισχύει αυτό που είπατε εσείς, κύριε Παπαγιάννη, στις εκλογές πασπίτι σου, αλλά περάστε, κύριε, από την κρεμάλα. Ούτε κύριε Μηταράκη, τη λέει ο κόσμος. Θέλει υπευθυνότητα και θέλει προσοχή. Και γι' αυτό με βλέπετε πολλές φορές να είμαι επιλεκτικός σε αυτά που λέω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον να ακούει μεγάλα λόγια. Χρειάζεται πλέον συγκεκριμένες λύσεις και πρέπει εμείς οι πολιτικοί να ξαναδουλέψουμε, να ανακτήσουμε την αξιοπιστία που έχουμε χάσει. Μάλιστα. Δεν το πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, ότι οι αριστεροί βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Ο κύριος Μαργαρίτης δεν ξέρω ότι τόσα χρόνια οι αριστεροί δεν αντιστέκονταν σε κάθε είδους αποκρατικοποίηση με αποτέλεσμα και θα τον βγάλουμε σιγά-σιγά. Και ερώτηση προς τον κύριο Μηταράκη, ο κύριος Σπυρίδων. Διαφωνεί, κύριε Μηταράκη, η Νέα Δημοκρατία με το μεσοπρόθεσμο. Αν διαφωνεί, γιατί δεν παρετούνται οι βουλευτές της για να ματαιωθεί η ψήφισή του? Πολύ ωραία ερωτήματα. Τα ακούσατε τι λέει ο κύριος. Ο κύριος Σπυρίδωνας. Διαφωνείτε για το μεσοπρόθεσμο. Εφόσον διαφωνείτε, παρετηθείτε για να ματαιωθεί η ψήφισή του. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν λειτουργεί έτσι το δημοκρατικό πολίτευμα. Είδατε. Πώς λειτουργεί δηλαδή? Με κοινοβουλευτική διαδικασία. Με προτάσεις συγκεκριμένες. Και σταθόμαστε όρθιοι εκεί που δεν κάνει κάτι καλό στον τόπο. Το να παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές και να ξαναγίνουν εκλογές σε τρεις μέρες για να αντικατασταθούν μόνο οι βουλευτές που παραιτήθηκαν. Αυτά τα κόλπα που έλεγε, υπονοούσε ο Καρατζαφέρης, αλλά το πήρε πίσω, αυτά δεν είναι σοβαρά. Σε αυτό έχει δίκιο. Ο Καρατζαφέρης είπε μια ιστορία που ήταν της πλάκας. Διότι αν φεύγανε οι βουλευτές του λαού, θα γινόταν εκλογές σε εκείνη την περιφέρεια. Μόνο για αυτές τις θέσεις. Οι οποίες θα μπαίνανε λοιπόν, και θα καθυστερούσαμε για λίγες μέρες. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον πρόεδρο του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Παναγιώτη Κουτσίκο. Καλησπέρα, καλό σας βράδυ, κύριε Κουτσίκο. Και να ευχηθούμε πράγματι ότι η εκλογή Ερντογάν Είναι θετική για μας. Να είναι θετική για εμάς, ακριβώς. Να ευχαριστήσω πολύ τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Στέφων. Νίκο, καλό σου βράδυ.
Να ευχαριστήσω τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη. Καλό σας βράδυ, κύριε Μαργαρίτη. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Νότι Μηταράκη, ο κύριος Μαργαρίτης μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Δημοκρατικής Αριστεράς και ο κύριος Νότης Μηταράκης αναπληρωτής υπεύθυνος τομέα πολιτικής ευθύνης οικονομίας Νέας Δημοκρατίας. Καλό σας βράδυ, κύριε Μηταράκη.